Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη που γύρισε πιο δυνατή, ελπίζω. Δεν σε κατέβαλε αυτό το... Όχι, εντάξει, είμαι καλύτερα. Εντάξει, για να μπορούμε να ζουμίσουμε εδώ στη ζούγκλα, όχι μόνο εγώ και οι από πάνω. Πάντως, μια χαρά είμαι, εντάξει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή με το τρέχον θέμα, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Έχουμε την υπόθεση κατασκοπίας των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον των Γάλλων πολιτικών. Όπως αποκαλύπτει στο σημερινό φίλο της η Le Monde, δεν γινόταν η παρακολούθηση των τηλεφωνημάτων και των email μόνο σε απλούς Γάλλους πολίτες, το απλούς τώρα σε εισαγωγικά, αλλά και σε διπλωμάτες και σε αξιωματούχους προφανώς. Δεν τον ενδιαφέρει τι μου έστελνε τα email ο φίλος μου Αλένα από το Παρίσι φυσικά, αλλά τους ενδιαφέραν άλλα πράγματα. Βέβαια, σήμερα βγαίνει ο Διευθυντής των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών της NSA, ο James Clapper, και υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα δημοσιεύματα της εφημερίδας Le Monde για τις κατασκοπευτικές δραστηριότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, των ΗΠΑ, στη Γαλλία, περιλάμβαναν ανακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες των Αμερικανικών Υπηρεσιών. Μ' αρέσουν αυτές οι δηλώσεις. Πληροφορία σύμφωνα με την οποία η NSA συγκέντρωσε περισσότερα από 70 εκατομμύρια καταγραφές τηλεφωνικών δεδομένων Γάλλων πολιτών είναι ασφαλμένη, υποστήριξε ο εικονιζόμενος James Clapper. Δεν πρόκειται να επεκταθούμε στις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων μας, αλλά έχουμε ήδη αποσαφηνίσει ότι οι ΗΠΑ συγκέντρωναν στοιχεία πληροφοριών αντίστοιχα με αυτά που συγκεντρώνουν όλες οι χώρες. Βέβαια, η κάθε χώρα συγκεντρώνει για λογαριασμό της. Τι κάνουν οι πολίτες της και καλά κάνει για την ασφάλεια της χώρας. Τώρα, να φροντίζουν οι ΗΠΑ για την ασφάλεια των Γάλλων, των Γερμανών που ξεχάστηκε και αυτή η ιστορία, των Άγγλων πολιτών, να μην πω εδώ πέρα, δεν είμαστε ανεξάρτητη χώρα, σας το έχουμε πει αυτό από πάρα πολύ καιρό. Οι ΗΠΑ συλλέγουν πληροφορίες για να προστατεύσουν τη χώρα, τα συμφέροντά τους και για να προστατεύσουν τους συμμάχους τους από τρομοκρατικές απειλές και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν μεγάλη σημασία στη μακρόχρονη φιλία τους με τη Γαλλία και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λέει, αφήνει να εννοηθεί μάλλον, ότι τα μοιραστήκανε αυτά που μαζέψανε. Η Le Monde δημοσίευσε τη Δευτέρα στοιχεία που προέρχονται από το υλικό που έχει αφαιρέσει ο πρώην συνεργάτης της CIA, Edward Snowden, ο σφυριχθράκιας που λέμε, και σύμφωνα με τα οποία η NSA κατέγραψε 70 εκατομμύρια στοιχεία τηλεφωνικών επικοινωνιών Γάλλων από τις 10 Δεκεμβρίου του 2012 μέχρι τις 8 Ιανουαρίου του 2013. Τώρα, ακριβώς αν είναι 70,3 εκατομμύρια στοιχεία, αν είναι 60-80 εκατομμύρια, αντεμέτρησέ τα. Χθες δημοσίευσε άλλα στοιχεία η εφημερίδα, προερχόμενα από την ίδια πηγή, για την παρακολούθηση πρεσβειών ανάμεσά τους και η γαλλική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, εξέφρασε στον Αμερικανό ομολογό του Μπαράκ Ομπάμα την αποδοκιμασία του για τις απαράδεκτες αυτές πρακτικές, του κάνει τη μούρη κρέας που λέμε, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Φαμπιούς, εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του στον Αμερικανό ομολογό του, Τζον Κέρι, χθες στο Παρίσι, καθώς τα τρώγανε μεταξύ τυρού και αχλαδίου. Ο δημοσιογράφος Γκλεν Γκρίνγουολντ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Έντουαρντ Σνόουντεν για τη δημοσίευση του υλικού του πρώην συνεργάτη της CIA στον Guardian, δήλωσε χθες ότι η γαλλική εφημερίδα είχε εδώ και καιρό τα στοιχεία και επέλεξε να τα δημοσιεύσει αυτή τη βδομάδα, ακριβώς εγώ πιστεύω, επειδή πήγε ο Κέρι στο Παρίσι για να του έχουν έτσι και έτοιμο υλικό. Να του ανοίξουν την όρεξη. Τέλος πάντων, να περάσουμε όμως σε διαφορετικό θέμα, αλλά στο ίδιο μήκος κύματος. Τον τελευταίο καιρό αυξάνονται οι πληροφορίες που έχουμε για την δραστηριότητα Αμερικανών στην Αφρικανική Ήπειρο. Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «Αντίο Αφγανιστάν, Αφρικοί σούρχονται», αν δεν τις είχαν έρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κυκλοφόρησαν λοιπόν πληροφορίες
ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο έχει αρχίσει να επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε αφρικανικές βάσεις. Και αυτό είναι βάση στοιχείων, έτσι. Το αμερικανικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται σε βελτιώσεις αεροδρομίων, αλλά και σε ενίσχυση των ηλεκτρονικών σταθμών παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη που, για να τον εξηγήσουμε, θέλω να μείνει ο χάρτης επάνω, και με τα πράσινα σημειώνονται οι αμερικανικές βάσεις που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι για να εκπαιδεύουν Αφρικανούς στρατιωτικούς. Αυτό είναι το 2013, έτσι. Με το κίτρινο σημειώνονται οι βάσεις οι αμερικανικές που είχαν χρησιμοποιηθεί για το 2012. Βλέπουμε πόσο έχουν αυξηθεί. Με το κόκκινο είναι τα σημεία όπου υπάρχει ήδη στενή συνεργασία, partnership. Με το blue είναι οι αμερικανικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για προωθημένες επιχειρήσεις, με το μπλε. Και βάσεις ασφαλείας και βάσεις ανεφοδιασμού. Με το πράσινο βελάκι είναι οι αμερικανικές βάσεις εκπαίδευσης και οι βάσεις όπου υπάρχουν οι μονάδες ειδικών δυνάμεων. Και με το κίτρινο είναι άλλες αμερικανικές βάσεις εκπαίδευσης. Τις βλέπουμε δηλαδή ότι ιδίως στην Κεντρική Αφρική έχει κοσμοσυρωή εκεί πέρα. Τα τεράστια ποσά που άρχισαν να διοχετεύονται για τους σκοπούς αυτούς στην Αφρικανική Ήπειρο από τα κονδύλια του Αμερικανικού Πενταγώνου περιγράφονται σε διάφορα απόρριτα ομοσπονδιακά έγγραφα που έχουν διαρρεύσει και αποδεικνύουν τη μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον που δίνουν οι Αμερικανοί στρατιωτικοί για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, καθώς, όπως λένε, ο πόλεμος στο Ιράκ τελείωσε, έτσι λένε, και τα αμερικανικά στρατεύματα ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από το Αφγανιστάν, έτσι λένε. Τα πλέον προφανή έργα γίνονται στη βάση Camp Le Bonnet, στο πολύ εξαθλειωμένο κράτος που λέγεται Τζιμπουτί. Ένα ξεχασμένο κρατήδιο στις ακτές του κόλπου του Άντεν, ακριβώς βόρεια από τη Σομαλία. Στο χάρτη θα το δούμε εκεί δεξιά. Η βάση αυτή είχε κατασκευαστεί μια φορά και έναν καιρό για να φιλοξενεί στρατεύματα της περιβόητης γαλλικής λεγιώνας των ξένων. Το ενδιαφέρον του Αμερικανικού Πενταγώνου για τη βάση αυτή πηγαίνει πίσω καμιά δεκαριά χρόνια, οπότε άρχισε να επενδύει εκεί. Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι τον περασμένο μήνα αποφάσισαν να διοχετεύσουν 220 εκατομμύρια δολάρια για να αναβαθμιστεί το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που τροφοδοτεί τη βάση, για την κατασκευή κέντρου επιχειρήσεων, τόλ για την απόκρυψη μαχητικών αεροσκαφών, κατοικίες για το προσωπικό, γυμναστήριο και αυτά όλα σε μια έκταση 20 στρεμάτων, δίπλα ακριβώς το διάδρομο προσγείωσης του μοναδικού διεθνούς αεροδρομίου που διαθέτει το Τζιμπουτί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δαπάνες που θα ξεπεράσουν το 1.200.000.000 δολάρια για την επόμενη 25 ετία. Σε λίγα χρόνια βέβαια το ποσό αυτό θα αυξηθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε και θα μεταμορφώσουν όχι μόνο τη βάση Camp Le Bonnet, όπου κάποτε καμιά διακοσαριά Αμερικανοί πεζοναύτες διαβιούσαν σε αντίσκηνα, αλλά σήμερα εκεί βρίσκονται 4.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί, χώρια οι ντόπιοι υπάλληλοι που εργάζονται στη βάση. Οι αμερικανικές προετοιμασίες εντείνονται πλέον, καθώς η Αλ-Κάιντα φέρεται να εκπαιδεύει στην Ιεμένη και την βορειοαφρικανική περιοχή της Σαχέλ μαχητές, όπως και στη Σομαλία. Η αμερικανική επιχείρηση κομμάντο τον περασμένο μήνα στη Λιβύη για να συλλάβουν σομαρό θεωρούμενο ως ύποπτο για τρομοκρατικές επιθέσεις και η επίθεση στην Κένια από μέλη της οργάνωσης Σαμπάμπ εξηγεί το ενδιαφέρον του Αμερικανικού Πενταγώνου για τις επιχειρήσεις στην Αφρική των Αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων. Ως τώρα λεγόταν πως οι στρατιωτικοί στη βάση Camp Le Bonnet ήταν απλώς εκπαιδευτές Αφρικανών στρατιωτών, αλλά έγινε γνωστό πως και άνδρες των Ειδικών Αμερικανικών Δυνάμεων σταθμεύουν επίσης εκεί. Έχουν μάλιστα σχηματίσει ειδική περιμετρική ζώνη ασφαλείας γύρω από τον καταβλισμό τους. Οι ειδικές αυτές δυνάμεις θεωρούνται από το Πεντάγωνο η ραχοκοκαλιά των συγκαλυμμένων επιχειρήσεων στην Αφρική και την Αραβική Χερσόνησο. Εκεί σταθμεύουν επίσης ανευχειριστού αεροσκάφη drones
που επιχειρούν σε αποσταλές στη Σομαλία και στην Ιεμένη. Τα σκάφη αυτά χρησιμοποιούνται και για δολοφονίες ατόμων που θεωρούνται ύποπτα ή ενοχλητικά, εν πάση περιπτώσει, για την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Να σημειώσουμε ότι στην Γκάμπ Λεμονιέ τα αμερικανικά στρατεύματα άρχισαν να πηγαίνουν έρχονται από το 2002. Έχουμε επίσης αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Αφρική, με μεγαλύτερες στη Μάντα Μπέι της Κένια, στο Έντεμπε της Ουγκάντα και στο μικρό επίσης κράτος Μπουργκίνα Φάσο. Τον Ιούλιο, μια εταιρεία από το Τέξας κέρδισε ένα συμβόλαιο 49 εκατομμυρίων δολαρίων για να, για να δημιουργήσει υποδομές για αεροπορικές επικοινωνίες και ανεφοδιασμό σε 19 αφρικανικά κράτη. Αυτά μου φαίνεται ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί βγαίνουν για πρώτη φορά στην επιφάνεια και εμείς είμαστε οι πρώτοι που τα αναφέρουμε στην Ελλάδα και θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε. Ξέρετε, το διαδίκτυο έχει ορισμένους ιστότοπους που ενδιαφέρονται να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και των άλλων. Εδώ πάλι θα σας πω την συνωμοσιολογική μου άποψη. Θα πω δηλαδή ότι πλέον δεν τους ενδιαφέρει και να βγαίνουν στη φόρα. Αισθάνονται τόσο πολύ δυνατοί που τα βγάζουν όλα στη φόρα. Είτε για λόγους επικοινωνιακούς, για να δείξουν ακριβώς πόσο ισχυροί είναι, είτε ότι τους είναι αδιάφορο και αν το μάθουν. Είδατε, παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα των Γερμανών επισήμων. Η Μέρκελ του Μπεκί ψιλοκομμένου. Παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα και τις επικοινωνίες των Γάλλων. Του Μπεκί ψιλοκομμένου. Τι άλλο να πούμε, τώρα αν παρακολουθούν το τηλέφωνο, μεγάλη μου στεναχώρια. Εγώ δεν έχω τουλάχιστον να κρύψω τίποτα. Βγαίνω και σας τα λέω και σε εσάς. Θέλω να πούμε και μια άλλη μικρή είδηση, αλλά θέλω να την προσέξουμε λίγο. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία σνόμπαρε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δηλαδή, επειδή ακριβώς όπως αναφέρει και το δημοσίευμα, η Σαουδική Αραβία δεν φημίζεται και για τους γρήγορους ρυθμούς της εξωτερικής πολιτικής της, έπρεπε ως το Οκτώβριο, ως 18 Οκτωβρίου να απαντήσει ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπός της στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αλλά δεν έδωσε καμιά απάντηση. Και ακόμα περιμένουν την απάντηση και δεν ξέρουν πώς θα το χειριστούν. Όπως είναι γνωστό, ο βασιλιάς Αμπντάλα της Σαουδικής Αραβίας, στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτός ο φτωχούλης λοιπόν είναι τώρα 89 χρόνων, ο γεράκος, με καμιά 200 παιδιά και άλλα τόσα εγγόνια. Τι να κάθεται να ασχολείται τώρα με το Συμβούλιο Ασφαλείας, αφού αποφασίζουν οι Αμερικανοί γι' αυτόν, και έτσι έχει μείνει κενό και αυτό το πράγμα. Θέλω τώρα να πούμε για ένα διαγωνισμό. Ναι. Το διάβασα στην ιστοσελίδα Ρωσία τώρα και υπάρχουν κάποιοι που ίσως ενδιαφέρονται. Για πες μας, Άννα, τι λέει. Από κοινού λοιπόν με την πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ο ιστότοπος στην Αθήνα, ο ιστότοπος Ρωσία τώρα προσκαλεί τους αναγνώστες της να συμμετέχουν σε ένα νέο διαγωνισμό. Όσοι δώσουν τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα πούμε στη συνέχεια, θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν κατά προτεραιότητα στο ρωσικό πολεμικό πλοίο Σμετλίβι, που θα βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά στις 28 Οκτωβρίου. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής. Σε ποια ρωσική πόλη έχει ανεγερθεί το μνημείο του Ιωάννη Καποδίστρια? Η δεύτερη ερώτηση είναι ποιος Ρώσος ναύαρχος, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση της Ελλάδας, αγιοποιήθηκε το 2001 από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία? Ποιο νησί των Κυκλάδων κατά την περίοδο της αποστολής του κόμι Αλεξέη Ορλόφ στο Αιγαίο
ήταν η βάση του ρωσικού στόλου και μέχρι σήμερα αναδεικνύει η τεκμήρια της ρωσικής παρουσίας. Και τέλος, σε ποιο ελληνικό νησί τον Δεκέμβριο του 2011 έγινε η αποκάλυψη του μνημείου των Ρώσων ναυτικών που πολέμησαν μαζί με τους κατοίκους του νησιού για ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. Έχει δημοσιευθεί το συγκεκριμένο θέμα και στο Zoogle.gr, οπότε ο κόσμος μπορεί να το διαβάσει και να δει τις ερωτήσεις για άλλη μια φορά. Και να δει τη διεύθυνση που πρέπει να στείλει την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ρωσία τώρα. Θέλω να σας πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι μπορεί ενδεχομένως να αποφασίστηκε να επιτραπεί η είσοδος σε κοινό, έστω επιλεγμένο, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα πάνε με τι προσκλήσεις. Όταν υπήρχε η κρίση πριν από μερικούς μήνες και είχαν μαζευτεί ο Αμερικανικός στόλος, ο Βρετανικός, ο Ρώσικος γύρω από τη Συρία και στο Αιγαίο και κάτω στην Ανατολική Μεσόγειο, είχαμε επικοινωνήσει με τη Ρωσική Πρεσβεία και είχαμε ζητήσει, κάποιος δικός μας ρεπόρτερ να του επιτρεπεί να ανέβει επάνω σε κάποιο ρωσικό πλοίο. Μας απάντησαν από τη Ρωσική Πρεσβεία, ο ακόλουθος τύπου, μας απάντησε ότι θα διαβιβάσει, πολύ ευγενική ήταν η απάντηση, θα διαβιβάσει το αίτημα στο Υπουργείο Άμυνας, στο ρωσικό. Είχα στείλει μάλιστα, μου είχε δώσει και τη διεύθυνση και είχα στείλει και εγώ προσωπικά email. Αλλά μου λέει είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για επιχείρηση. Και με διαβεβαίωσε ότι θα διαβάσει το μήνυμα ώστε αν θέλει κάποιος να επισκεφτεί ρωσικό πλοίο. Νομίζω ότι ενδιαφέρον έχει να πάει να δουν κάποιο στο ρωσικό πλοίο. Τελευταία είχα ανέβει εγώ σε μια ακτεωρό ελληνική όταν παραθέριζα στον Άι Στράτη πριν μερικά χρόνια. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη γιατί είδα πράγματα τα οποία δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορούσαν να υπάρχουν σε μια ακτεωρό. Τώρα τι θα δείξουν οι Ρώσοι είναι κάποια άλλη ιστορία. Να μεταφερθούμε λίγο στην Αυστραλία, να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Είναι τρομερές οι πυρκαγιές εκεί πέρα. Δηλαδή, βέβαια, αν συγκρίνουμε και τα μεγέθη, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι πυρκαγιές που γνωρίσαμε εμείς καταστροφικές στην Πελοπόννησο μπορούν να συγκριθούν. Αλλά φαίνεται κάτι το τρομερό. Σωστά. Συνεχίζεται λοιπόν το καταστροφικό έργο. Η πυροσβεστική υπηρεσία απαγόρευσε στους τουρίστες να επισκέπτονται τα γαλάζια όρη δυτικά του Σίδνη εξαιτίας των πυρκαγιών που μένονται εδώ και μία εβδομάδα. Χιλιάδες Αυστραλοί κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απειλούν να αναζεπυρώσουν την φωτιά στην ορεινή περιοχή γύρω από το Σίδνεϊ, την οποία οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο, δεν το έχουν κατορθώσει ακόμη. Περισσότερα από 200 σπίτια έχουν καταστραφεί. Ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, όπως σας είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, την ώρα που προσπαθούσε να σώσει το σπίτι του. Η θερμοκρασία έχει αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Σίδνεϊ τους 35. Συνολικά υπάρχουν 59 πύρινες εστίες, 19 εκ των οποίων είναι εκτός ελέγχου. Να σημειώσουμε ότι περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ από αέρος στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν 95 ελικόπτερα και ενισχύσεις από άλλες πολιτείες. Σημαντικό επίσης, Κώστα, είναι, όπως αναφέρουν διάφορες οργανώσεις, ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση επιδεινώνεται από τις πυρκαγιές. Αναφέρουν ότι το θέμα έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις και κατηγορούν τον Τόνι Άμποτ για την απόφαση που πρόσφατα έλαβε στην Αυστραλιανή Βουλή να αποσύρει τον νόμο περί φορολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέτρο το οποίο περιόριζε την ρήπανση που προκαλούσαν οι μεγάλες βιομηχανίες της χώρας ως ένα βαθμό. Ο ίδιος είχε απαντήσει στα μέσα ενημέρωσης πριν από μερικές ημέρες ότι το θέμα των πυρκαγιών είναι κατά κύριο λόγο ζήτημα ζωής και δεν έχει να κάνει με το περιβάλλον. Εάν και παρόλα αυτά δεν απέφυγε να αναγνωρίσει και την κλιματική αλλαγή. Χρειάζεται λοιπόν όλες οι δυνάμεις να συμπλέξουν ώστε να καταφέρουν να σβήσουν αυτές τις πυρκαγιές, να σταματήσει το καταστροφικό έργο τους και να κοιτάξουν φυσικά τι θα γίνει και με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Από εκεί όμως βρήκε σήμερα στο διαδίκτυο κάτι αρκετά ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ακριβώς. Κυνηγούν τους τυφώνες. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και κυνηγούν τους τυφώνες. Με αφορμή τους τυφώνες που πλήττουν αυτόν τον καιρό, ιδίως τις ασιατικές ακτές της Κίνας και της Ιαπωνίας. Σωστά. Ο Σβέν Λίκε είναι ένας από τους ανθρώπους και ιδρυτές της Skyworm. Η Skyworm είναι μια ένωση που ασχολείται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Σβέν Λίκε λοιπόν κυνηγάει ανεμοθύλες και καταιγίδες. Με το που ξεκινούν ισχυρές βροχοπτώσεις ή κυκλώνες, ο 37χρονος άνδρας μπαίνει στο αυτοκίνητό του και αναζητά, έτσι, προσπαθεί να συναντήσει την κακοκαιρία. Είναι ένα πάθος για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λέει ο ίδιος. Είναι ένα χόμπι και συχνά είναι δύσκολο να το συνδυάσεις με τη δουλειά και τους φίλους. Αναφέρει μάλιστα ότι όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνει τα στέλνει στην Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο σημείο αυτό, ψάχνοντας το διαδίκτυο, βρήκα κάτι το οποίο έχει σχέση με αυτό που αναφέραμε στο πρώτο μας θέμα. Η April, η γνωστή αμερικανική εταιρεία λογισμικού, έβγαλε ένα καινούριο σύστημα, το αναφέρει ως OS X Mavericks, και δεν είναι μόνο ένα καινούριο σύστημα, ένα browsing στο διαδίκτυο, αλλά παρατείνει, λέει, και την διάρκεια της μπαταρίας και επίσης προστατεύει από την NSA. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος διαφήμισης για το λογισμικό της αμερικανικής εταιρείας, εκτός αν συνεργάζονται η NSA με την Apple. Αυτό είναι μια άλλη συνωμοσιολογική άποψη. Ας πάμε λοιπόν να κάνουμε το καθιερωμένο μας διάλειμμα. Αυτή τη φορά θα πάμε σε ένα νοσοκομείο για να δούμε ένα happening εκεί, όπου 40 φοιτητές Αμερικανοί μουσικής και χορού έδωσαν παράσταση στο Sarah Westman Davidson Hospital. Θα ήθελα εδώ σε αυτό το σημείο να αναφερθώ ότι εκτός από τους κακούς Αμερικάνους υπάρχουν και καλοί Αμερικάνοι.
Και μετά τον Τσαϊκόφσκι θα πάμε στην πίκρα τη δικιά μας, στη Βουλή. Θέλω να πω ότι αυτά που συμβαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο απασχόλησαν και το BBC από το πρωί, το παίζει από πρώτη με τρίτη είδηση. Τώρα διαβάζω στο BBC στην ιστοσελίδα και στον τηλεοπτικό σταθμό που βλέπουμε χάρη στο DJA. Τώρα μόλις γράφει ότι στην ιστοσελίδα του BBC ότι η Αυστραλιανή η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι προς το παρόν περιορίστηκε ο κίνδυνος να πάρουν φωτιά όλα τα Blue Mountains δυτικά του Σίδνη. Αποτράπηκε η απειλή. Για την ώρα λένε όμως, πάντως υποστηρίζουν ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει. Όπως σας είπα λοιπόν, το BBC ασχολείται εν αλλάξ πρώτο θέμα την Αυστραλία, τις πυρκαγιές και τη χθεσινή ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή. Έχουμε όμως τον Λάμπρο να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα Λάμπρο. Καλημέρα. Buongiorno. Το αποκορύφωμα λοιπόν του δράματος μετά την όμορφη μουσική που ακούσαμε πριν παίχτηκε εδώ χθες βράδυ και παίζεται και σήμερα. Και τι εννοώ, είχαμε την ψηφοφορία για την όπου σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος ψήφισε ώστε να κλείσει η κάνουλα χρηματοδότησης της Χρύσης Αυγής, όχι μόνο της Χρύσης Αυγής, αλλά και σε κόμματα τα οποία εμπλέκονται. Οι αριθμοί δεν λένε ότι είναι σύσσωμος, οι αριθμοί λένε κάτι άλλο. Καταρχήν υπήρχαν πάρα πολλές απουσίες. Εντάξει, αλλά δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό, δηλαδή τα τουλάχιστον τρία κόμματα και τα υπόλοιπα να ψηφίσουν παρόν εδώ στη Βουλή. Δηλαδή η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση και η αντιπολίτευση να ψηφίζουν μαζί σε ένα νόμο. Ας το κρατήσουμε, εντάξει. Ωραία. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δίκιο έχετε, θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα. Ή παραδείγματος χάρη θα μπορούσαν χθες, όπως πολλοί αναρωτιόντουσαν εδώ, να μην είχαν μπει τα θέματα των ΑΕΗ, δηλαδή το διοικητικό προσωπικό, και να μην είχε μπει και το θέμα της ΕΡΤ, να συνήχαν συζητηθεί σε μια άλλη συνεδρίαση της Ολομέλειας και ο πολιτικός κόσμος χθες θα μπορούσε να αρπάξει την ευκαιρία και να μιλήσει για τα φαινόμενα αυτά, τα ρατσιστικά φαινόμενα και τα φαινόμενα των νοστικών κομμάτων. Όμως στα πεντάλεπτα οι βουλευτές ήταν αναγκασμένοι να μοιράσουν τρία καρπούζια να τα βάλουν σε μια μασχάλη. Το θέμα της Χρύσης Αυγής χρηματοδότησης, το θέμα της δημόσιας τηλεόρασης ακανθώδες επίσης και το θέμα των διοικητικών υπαλλήλων και των ΑΕΗ, ένα η παιδεία μας. Δηλαδή τρία θέματα μέσα σε μια απογευματινή συνέδρια. Λάμπρο, παρακολούθησα αποσπασματικά, γιατί πήγαινε από το ένα κανάλι στο άλλο και έβλεπα και το κανάλι της Βουλής. Υπήρξαν ορισμένοι βουλευτές που φαινόντουσαν ξαφνικά ότι ήταν εκτός θέματος, γιατί ασχολήθηκαν με το τάδε Υπουργείο, με το νομοσχέδιο που αφορούσε κάτι. Βέβαια. Καταρχάς ήταν ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Πεχοδέ για τα φωτοβολταϊκά. Ναι. Απέσυραν την φωτογραφική εκείνη διάταξη, η οποία είχε προκαλέσει στήλα αντιδράσεων, και συνέχεια μίλησε ο Ασημάκης, πέρασε παρατήρητος για το περιβάλλον και για τις ενέργειες που γίνονται στον... Αυτό ακριβώς έβλεπα και έλεγα, μα τι γίνεται, έχει παλιά μαγνητοφώνηση, έβλεπα, δηλαδή τα χάσα. Αυτό ήταν. Ναι. Σαν κακοφτιαγμένη παράσταση ήταν. Και μετά τα κόμματα είχαμε, ας πούμε, τα 235 ναι, ψήφισαν 269, 235 ναι είχαμε για το θέμα της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Κακά τα ψέματα, ήταν φωτογραφική ρύθμιση, και 34 παρών. Εδώ θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ έθεσε θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας για να δει στην Κουμουνδούρου πόσα πίδια έχει ο Σάκος. Δηλαδή, είχε εκφράσει η αριστερή πλατφόρμα του Λαφαζάνη αντιρρήσεις για το θέμα του άρθρου 187α. Το 187 είναι για θέματα που σύσταση και διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, και το 187α είναι αφορά και τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτό όμως του Κομμουνιστικού Κόμματος, με βουλευτές που μίλησα εγώ, λένε ότι καταδικάζει ακόμα και την πρόθεση. Οδηγούμαστε, λέει, σε περίεργες οδούς και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Αυτό το επισήμανε και ο Κασιδιάρης στην ομιλία του.
Αυτό επισήμανε, δηλαδή μου φάνηκε σαν να επενεί το ΚΚΕ για τη στάση του και ήταν το άκρο νάωτον αυτό. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι μίλησα με έναν βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος και λέει ότι μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε τσαγανό, καθώς οι άλλοι αποδείχτησαν κότες. Ο Λαφαζάνης βέβαια, με την ομάδα του, εντός αγωγικών η ομάδα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ψήφισε ναι, καθώς δεν ήθελε να δώσει τροφή στο ΠΑΣΟΚ για να, και να αρχίσουν να εξηφαίνουν αυτά τα σενάρια περί αντίσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Επικοινωνιακά παιχνίδια είναι αυτά. Ορίστε. Επικοινωνιακά παιχνίδια είναι αυτά. Ναι, η ουσία, είναι ότι ψηφίζουν. Μου θυμίζουν για κάποιον άλλον. Θα είχε κοντίνει ο Τσίπρας χθες, αναμφίβολα θα είχε κοντίνει, αν ο Λαφαζάνης ψήφιζε κατά. Αυτό που συμβαίνει πάντως συνήθως είναι ότι εκφράζουμε τις αντιρρήσεις και μετά ψηφίζουμε. Ναι, γίνεται η φασαρία. Εδώ δεν είχαν εκφράσει αντιρρήσεις, τόσες αντιρρήσεις και από το ΠΑΣΟΚ είχαν εκφραστεί και από τη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητέ Κώστα και Άννα, αγαπητοί μου, Μάκο Κλαμάνης, μέχρι και πριν μία ώρα από την ψηφοφορία ήταν εδώ και μάλιστα για το θέμα είπε ότι δεν ψηφίζει στο θέμα της, των ΑΕΗ και των διοικητικών. Ήταν μέσα στο γραφείο του. Τον επισκέφτηκαν τόσο ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Βανιτόπουλος όσο και ο Υφυπουργός μαζί με την ομάδα του. Είχαν πάνω από 45 λεπτά μέσα στο γραφείο. Τελικά δεν ξέρω αν τον έπεισαν ή τον έπεισαν. Την ώρα της ψηφοφορίας ο Κλαμάνης απουσίαζε για άλλη μια φορά. Mm. Γιατί και την προηγούμενη φορά απουσίαζε, δηλαδή σε νομοσχέδια τα οποία οι διατάξεις τις οποίες ο πρώην πρόεδρος της Βουλής δεν θέλει να καταψηφίσει, δεν ψηφίζει, δεν έρχεται. Ενώ και μισή ώρα πριν ήταν εδώ. Έστεση προκάλεσε πάντως η διαφοροποίηση της Ζωής Χρυσοντοπούλου. Από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι τι να πούνε βέβαια, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι εντάξει η Ζωή ακολουθεί μια άλλη γραμμή. Φοβήθηκαν περισσότερο τον Λαφαζάνη και τελικά τους έκατσε η Ζωή. Η οποία... Μάλλον δεν τους έκατσε. Ναι, το σε με την έκανε. Σωστό και αυτό, συμφωνώ. Ναι, δεν τους έκατσε η Ζωή λοιπόν. Δεν τους έκατσε και αυτό δεν ξέρω αν θα είναι τώρα η αρχή μιας άλλης πορείας της Ζωής Χρυσοδοπούλου. Δηλαδή, δεν ξέρω σε άλλα θέματα, αλλά σε αυτό ήταν συγκεκριμένη. Δεν το ψήφισε, παρούσα δήλωσε. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά σήμερα βγαίνουν στα κάγκυλα εκ νέου οι του Κομμουνιστικού Κόμματος, καθώς λένε ότι έφερε εδώ, μιλάμε για τα βραχιολάκια σήμερα, για τους κρατούμενους, μπήκαμε σε αυτό το νομοσχέδιο, και ο Θανάσης Παφίλης εδώ έχει κάνει μια καταγγελία λέγοντας ότι έφερε μια διάταξη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όπου πολιτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Ασφαλείας αλλά και παραβίαση των κανόνων, όποιος δηλαδή δεν συμφωνεί με τις πολιτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και παραβιάζει τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τιμωρείται μέχρι και φυλάκιση 6 μηνών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το βάζει στον ποινικό κώδικα. Είναι απερίγραφτο, λέει ο Θανάσης Παφίλης, να φέρει μια τέτοια διάταξη και να ποινικοποιείται την ζωή των Ελλήνων. Δηλαδή, αν έχουμε, ας πούμε, μια διαδήλωση Κούρδων που θεωρηθεί ότι ξεπέρασαν τα όρια και εγώ συμμετέχω σε αυτή τη διαδήλωση, μπορώ και διαφωνώ και βρίζω και κάνω, μπορώ μέχρι και εγώ να έχω, αν παραβιάζω τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ασφαλείας, λέει, μπορώ να έχω μέχρι και 6 μήνες φυλάκιση. Δηλαδή, αν εγώ βγω και όπως τώρα με τον τρομοκρατικό νόμο. Λάμπρο, έτσι μου δίνεις πάσα να πάω σε μια είδηση που είδα πριν από λίγη ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις για απόψε? Τίποτα. Εσύ, τώρα έχουμε το νόμο με τα βραχιολάκια, είναι το, μάλιστα, αυτό το θέμα. Πάντως, να πω και το άλλο, το τελευταίο αυτό για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μας είπε πριν από λίγο ο Γιάννης Τουρνάρας και λέει ότι θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε 2 περιοχές στη χώρα για το 2014. Είπε ποιες είναι αυτές οι τυχερές περιοχές. Δεν τις διευκρίνησε. Είναι κοντά. Όπως είναι η πατρίδα του, ξέρω εγώ, ιδιαίτερη. Θα το δούμε αυτό. Ας ξεκινήσει. Πάει να απολυτευτεί κι αυτός. Δεν πειράζει. Μάζευε και εσύ καιρό, λένε στα χωριά μας. Ας τα δώσει και εκεί. Αλλά δεν πιστεύουν. Τόσο φραγκοφωνιάτες αυτοί και τόσο καρμύριδες που δεν δώσουν τίποτα στο τέλος. Μια τέτοια λέω. Λάμπρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, καλό κουράγιο και θα τα πούμε πάλι. Γεια χαρά. Λοιπόν, διαβάζω στην Deutsche Welle ότι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά του εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί μια συμμαχία των προθήμων που θα πατάξει το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά με τη βοήθεια μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Ποινικοποιούν ευρωπαϊκά τώρα. Αυτό προβλέπει ψήφισμα που εγκρίνει σήμερα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Για πολλά χρόνια η σχετική πρόταση παρέμενε στα χαρτιά, καθώς άγγιζε την ποινική δικαιοδοσία των κρατών μελών, δηλαδή τον πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα προχωρήσει με τη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας που προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τουλάχιστον 9 κράτη-μέλη αναμένεται να εγκαινιάσουν τη σχετική διαπραγμάτευση, στην οποία θα ενταχθούν, εάν και όταν το επιθυμούν, οι υπόλοιπες χώρες. Εμείς θα είμαστε στις πρόθυμες, να είμαστε σίγουροι. Είπαμε ουδέποτε ανεξάρτητοι. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Στρασβούργο, η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Vivian Reding, εξηγεί με ποιον τρόπο θα λειτουργεί η μελλοντική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα υπάρχει ένας ανεξάρτητος Ευρωπαίος Εισαγγελέας με 4 αναπληρωτές σε συντονιστικό ρόλο και παράλληλα θα υπάρχουν εντεταλμένοι εθνικοί εισαγγελείς με διπλή ιδιότητα. Θα είναι δηλαδή Ευρωπαίοι αλλά και εθνικοί αξιωματούχοι. Θα συλλέγουν αποδεικτικό υλικό και θα κινούν την ποινική δίωξη στα εθνικά δικαστήρια με βάση τους νομικούς κανόνες που ισχύουν στη χώρα τους. Δεν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε κάποιο γραφειοκρατικό τέρας, αλλά να συντονίσουμε τους εθνικούς πόρους ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Σε αυτό το σημείο, επειδή επιμένω συνέχεια το ουδέποτε ανεξάρτητοι, εάν ήμασταν Ευρωπαίοι πολίτες, δηλαδή αν είχαμε ένα καθεστώς Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα ήταν εντελώς διαφορετικά, δεν θα μιλούσαμε, γιατί θα είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Αλλά εδώ πέρα είμαστε υποταγμένοι στους Αμερικανούς στο ΝΑΤΟ, υποταγμένοι στο Στρασβούργο, αν ήταν βέβαια κοινοβούλιο αποδεκτό, γιατί αυτά τα περισσότερα που αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι μη εκλεγμένοι των Βρυξελών δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, είμαστε και περιφρουρημένοι και από την Τρόικα, οικονομικά δέσμοι. Λοιπόν, να μην κουβεντιάζουμε και πολύ για ανεξαρτησίες και τα λοιπά. Την 25η Μαρτίου θα την τιμάμε βέβαια, αλλά μας στέλνουν χαιρετίσματα πάρα πολύ. Λοιπόν, μια και αναφερθήκαμε στα της Χρυσής Αυγής, παίρνω αφορμή κάθε τόσο από κάποια δημοσιεύματα και πάλι από την Deutsche Welle και να θυμίσω κάποια πράγματα, επειδή οι νεότεροι κυρίως δεν ακούνε ναζί και ναζιστές και τα λοιπά. Λοιπόν, ο ναζισμός και τα πολιταρχικά κράτη κάνουν διάφορα πράγματα και μπαίνουν πάρα πολύ βαθιά ακόμα και στην κουλτούρα. Μην ξεχνάμε ότι η δικτατορία των συνταγματαρχών εδώ πέρα που την είχαν επιβάλει οι Αμερικανοί, πάλι το έχουν παραδεχτεί, έχει ζητήσει ο Κλίντον συγγνώμη κιόλας γι' αυτό στο Κοινοβούλιο, είχαν απαγορεύσει το Θοδωράκι, το Ρίτσο, είχαν απαγορεύσει κάποια πράγματα. Δεν απαγορευόταν να ακούς Θοδωράκι και πάνω στο Ραδιομέγαρο θυμάμαι ότι είχαν βάλει στους δίσκους Θοδωράκι ζελοτέιπ ώστε να μην μπορούν να παιχθούν. Λοιπόν, στα τέλη του 1933, οι Ναζί ιδρύουν μια εταιρεία μονοπόλιο για την εκμετάλλευση των συγγενικών δικαιωμάτων. Με την εταιρεία Stagma, οι Ναζί προώθησαν παράλληλα τον αποκλεισμό των Εβραίων μουσικών από την πολιτιστική ζωή. Ο Γιώσεφ Γκέμπελς, υπουργός προπαγάνδας κατά τη ναζιστική περίοδο, είχε πολύ μεγαλόπνοα σχέδια. Ωραία φάτσα, έτσι. Η πολιτιστική ζωή στη Γερμανία έπρεπε να λάβει τη μορφή που αρμοτίζονταν οι εθνικοσοσιαλιστές. Με άλλα λόγια, αυτό σήμαινε ότι οι Εβραίοι και εκπρόσωποι της επωνομαζόμενης εκφυλισμένης τέχνης δεν είχαν θέση στη δικτατορία του Αδόλφου Χίτλερ. Έτσι, ο Γκέμπελς έθεσε τα θεμέλια για την κάθαρση της γερμανικής πολιτιστικής ζωής. Με την εταιρεία εκμετάλλευσης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων Stagma, δημιουργείται για πρώτη φορά στη Γερμανία ένα ενιαίο κέντρο ίσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων, οπότε πεζόταν ένα μουσικό κομμάτι σε κέντρα συναυλίες ή το ραδιόφωνο. Για τους καλλιτέχνες ήταν η σημαντικότερη πηγή εσόδων. Το Επιμελητήριο Γερμανικής Μουσικής, υπό την τότε πρόεδρό του το συνθέτη και μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική του, Ρίχαρντ Στράους, έθεσε τόσο ένα σημαντικό κανόνα που δρομολογούσε τον αποκλεισμό των Εβραίων μουσικών από τη γερμανική πολιτιστική ζωή. Οι μη Άριοι δεν είναι κατά κανόνα οι κατάλληλοι φορείς και διαχειριστές γερμανικών πολιτιστικών αγαθών. Στην πράξη αυτό συνεπαγόταν τον αποκλεισμό περίπου 8.000 Εβραίων μουσικών από το επάγγελμά τους. Μέχρι το 1936 όλοι οι Εβραίοι μουσικοί είχαν αποκλειστεί από το Επιμελητήριο Γερμανικής Μουσικής. Αυτούς που θαυμάζουν λοιπόν στην Χρυσή Αυγή, τους Ναζί, τους και τη δικτατορία,
που επίσης υπήρχαν, έχουν εκφραστεί, όπως ο αγαπητός κύριος Κασιδιάρης που χτες επενούσε το ΚΚΕ και έκανε διάφορα έκτροπα στην Κρήτη και γι' αυτό θα κατηγορηθεί, γιατί η δημοκρατία έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία. Τους επιτρέπει να μιλάνε. Επιτρέπει δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στη δημοκρατία, την ειρωνεύονται μάλιστα, μιλάνε για τη δημοκρατία σας, άμα έχετε προσέξει. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους αφήνουν ελεύθερους να μιλάνε. Αλλά όταν έρθουν αυτοί στα πράγματα, οι θαυμαστές τους, ή όπως έχουμε ζήσει στην ιστορία, δυστυχώς έζησα και εγώ την περίοδο της δικτατορίας και ήμουνα φοιτητής εκείνη την εποχή, δηλαδή δεν έζησα αυτές τις φοιτητικές ελευθερίες ή μέχρι και ασυδοσίες, μπορούμε να τις πούμε, ή να τις πούνε κάποιοι άλλοι που ζουν οι σημερινοί φοιτητές. Εμείς ζούσαμε σε ένα καθεστώς πλήρους νομιμότητας. Νομιμότητας τους όμως. Τώρα θα ήθελα έτσι να αλαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα πολύ ωραίο καλλιτεχνικό θέμα. Μπορούμε να το δούμε και να εξηγώ γιατί πρόκειται. Έχουμε αλλιεύσει από το Ρωσία τώρα μια ιστορία, μια έκθεση που έχει γίνει σε ένα πάρκο της Μόσχας. Αυτά τα αριστουργήματα του παγκόσμιου πολιτισμού, τα αντίγραφα των αριστουργημάτων, έχουν γίνει από άμμο. Για να διατηρηθούν δε αυτά, επειδή η έκθεση θα τελειώσει στο τέλος του μήνα και όπως ξέρουμε έχουν αρχίσει και πέφτουν βροχές στη Μόσχα, για να διατηρηθούν, μας εξηγούν οι καλλιτέχνες, τα έχουν περάσει με ειδική κόλλα. Αυτό είναι το πρωτότυπο, αυτό είναι το αντίγραφο. Έτσι βλέπουμε κάτι το τελείως πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι είναι πραγματικά, όπως εξηγεί ένας καλλιτέχνης Ρώσος, από αυτούς που πρωταγωνίστησαν στην έκθεση, είναι πρώτη φορά που γίνεται τέτοια έκθεση με παρόμοια αντίγραφα παγκοσμίων αριστουργημάτων. Είναι εξαιρετικό. Αυτό είναι το έμβλημα της Μόσχας. Ο Άγιος Γεώργιος. Αντίγραφα από τις πυραμίδες, από τους Ίνκας. Θρησκευτικό. Και ας γυρίσουμε τώρα στην πολιτική πραγματικότητα, στην ελπίδα μας, στο Βερολίνο. Αν και βαρέθηκα να ακούω πια ότι μετά τις εκλογές θα είχαμε λύσει το πρόβλημά μας, τώρα μας έχουν παραπέμψει όχι στις καλένδες, στις ευρωεκλογές που θα γίνουν το τέλος της άνοιξης το καλοκαίρι. Στη Γερμανία λοιπόν αρχίζουν σήμερα οι διαπραγματεύσεις για την Große Koalition. Ακριβώς. 12 λοιπόν επιτροπές και 4 υποεπιτροπές αναλαμβάνουν από σήμερα τις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Σε αυτές θα συμμετέχουν 75 στελέχη των δύο κομμάτων. Η κατανομή των επιτροπών αντιστοιχεί σε γενικές γραμμές στην κατανομή των χαρτοφυλακίων. Συχνά οι επικεφαλείς των επιτροπών αναλαμβάνουν και τα αντίστοιχα υπουργεία. Στις εικόνες μας βλέπουν τη Μέρκελ και τον Γκάμπριελ σε παλιότερη συνάντησή τους. Ακριβώς. Δηλαδή την πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και τον πρόεδρο των Σοσιαλδημοκρατών. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν συμφωνήσει να διευθύνουν ίσο αριθμό επιτροπών. Παρόλο που το κόμμα της Μέρκελ έλαβε υψηλότερα ποσοστά από το S5. Τους σοσιαλδημοκράτες δηλαδή, του Γκάμπριελ. Αναφορικά με τον Wolfgang Schäuble και τι θα γίνει με το Υπουργείο Οικονομικών, στην ομάδα εργασίας για τα οικονομικά θα διευθύνουν ο κύριος Schäuble πιθανότατα με τον σοσιαλδημοκράτη κυβερνήτη του Αμβούργου,
Όλαφ Σόλτς. Οι διαπραγματεύσεις στην Επιτροπή αυτή έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα ληφθούν αποφάσεις για θέματα φορολογίας και φυσικά θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα για τη διαχείριση της κρίσης στην Ευρώπη. Τις διαπραγματεύσεις στην Ομάδα Εργασίας Εξωτερικών και Άμυνας θα διευθύνουν ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του S5, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, και ο σημερινός χριστιανοδημοκράτης υπουργός Άμυνας Τόμας Ντε Μεζιέρ. Η επιλογή του Στάινμαγερ εκτιμάται ότι μπορεί να σημαίνει και την ανάληψη του Υπουργείου Εξωτερικών από τον σοσιαλδημοκράτη πολιτικό. Επίσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό, που συνιστά ένα από τα κυριότερα θέματα για τους σοσιαλδημοκράτες. Είναι μία από τις 10 κόκκινες γραμμές που ακριβώς, έχουν βάλει. Στον κατάλογο που έχουν ετοιμάσει. Τις εργασίες της ομάδας θα διευθύνουν η Υπουργός Εργασίας Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και η Γενική Γραμματέας των Σοσιαλδημοκρατών Ανδρέα Ανάλες. Το θέμα θα απασχολήσει και την Ομάδα Εργασίας για την Οικονομία, που θα διευθύνουν η Υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας και στέλεχος του S5, ο κύριος Χάιλ. Αυτά είναι εκεί τα σημαντικά. Εκεί υποψήφιος είναι και ο Άσμους, ενώ όχι ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε με το Σόιμπλε. Ακριβώς. Επειδή είναι σοσιαλδημοκράτης ο άλλος, δεν πάβει να είναι Γερμανός. Εκεί πέρα το γερμανικό συμφέρον υπερισχύει και, όπως είναι γνωστό, η οικονομική κρίση έχει ωφελήσει πάρα πολύ τη Γερμανία. Η οικονομική κρίση στο Νότο έχει ωφελήσει κυρίως τη Γερμανία και τα δορυφορικά κράτη της, που είναι του Βορρά, η Ολλανδία κλπ. Με αυτή την είδηση τέλειωσε και η σημερινή εκπομπή του τρελού τρελού κόσμου. Η Άννα Μορφούλη και ο Κώστας Μπετινάκης. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.